Νύχτα θρίλερ με συνεχείς αναζωπηρώσεις που ξεπεδώσαν από παντού έζησαν οι δυνάμεις που επιχειρούσαν μέχρι σήμερα τα ξημερώματα για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στο δάσος Ελάκανο και τις μάλες Λασιθίου. Οι άνεμοι συνεχίζονται παρά τις προβλέψεις, ότι θα πέσουν οι άνεμοι, δεν το έχω δει ακόμα. Παραδείγματος χάρη το απόγευμα είχαμε μια πολύ μεγάλη αναζωπήρωση, το οποίο από εκεί που είχε πέσει ο αέρας ξαφνικά ανέβηκε στα 9 μποφόρ και έγινε τεράστια αναζωπήρωση. Από τη μια οι πυροσβέστες έσβηναν και από την άλλη ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή, με ρηπές που άγγιξαν και τα 10 μποφόρ αναζωπήρωναν τις εστίες με κίνδυνο πύρινος εφιάλτης που σκόρπισε τον δρόμο και την καταστροφή να ξαναζωντανέψει. Οι ρηπές στο αέρα ήταν 8 και 9 μποφόρ. Όταν μια φωτιά είναι στο ένα τετραγωνικό μέτρο, τα επόμενα δευτερόλεπτα έχει καταλάβει 10. Είναι δηλαδή χοροπηδάει και πηγαίνει παντού. Ο φόβος των επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας ήταν μήπως οι φλόγες απειλήσουν και πάλι το χωριό Μάλες, όπου η φωτιά το πρώτο βράδυ της πυρκαγιάς έφτασε μια ανάσα από τα σπίτια του χωριού. Απειλήθηκε σε κάποιες στιγμές. Προλάβαμε 2-3 μέτωπα που πήγαιναν προς το χωριό. Υπήρχαν αρκετοί ηλικιωμένοι οι οποίοι έχριζαν βοήθειας, οπότε και όταν έφτασαν οι φλόγες λίγο έξω από το χωριό, χρειάστηκε να τους φέρουμε εδώ. Κάποια στιγμή χρειάστηκε και συγκεντρώσαμε κάποιο κόσμο που είχε κάποια προβλήματα. Εφιαλτικές στιγμές έζησε και μια ομάδα από πυροσβέστες που κυκλώθηκαν από τη φωτιά ενώ προσπαθούσαν να τηθασεύσουν τις φλόγες που έκαιγαν το πανέμορφο δάσος του Σελάκανου. Ξαφνικά μας ξεκίνησε από ένα πλάι, δύο ταυτόχρονες αναζωπηρώσεις και εγκλωβίστηκαν ένα οχήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λασιθίου μαζί με 4 πυροσβέστες. Καταφέραμε όμως με συγκεκριμένες και συντεταγμένες ενέργειες να καταφέρουμε να βγάλουμε και το αυτοκίνητο και τους πυροσβέστες σόι όλοι και να κρατήσουμε την πυρκαγιά να μην επεκταθεί προς το χωριό. Η μεγάλη φωτιά ξεκίνησε το βράδυ της Δευτέρας από το Σελάκανο και κινητοποίησε ένα τεράστιο μηχανισμό με επίγεια και ένα αέρια μέσα της πυροσβεστικής, εθελοντικές ομάδες, το Δήμο Ιεράπετρας και άλλους ΟΤΑ της Ανατολικής Κρήτης που έστειλαν υδροφόρες και προσωπικό. Με τη βοήθεια των ανέμων, οι φλόγες εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, καταστρέφοντας το πέρασμά τους, στρέμματα δάσους, ελαιώνες, αμπέλια, αρδευτικά δίκτυα και άλλες καλλιέργειες. Τα προβλήματα είναι πολλά. Είχαμε τη φωτιά στην Ανατολή, στο Μύρτος, τώρα στις Μάλες, σε μικρό χρονικό διάστημα, μεγάλες φωτιές με πάρα πολλά προβλήματα στο Δήμο της Ιεράπετρας. Στην περιοχή βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ειδικό κλιμάκιο του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που αναζητά με ιδιαίτερη προσοχή τα αίτια της πυρκαγιάς. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις για εμπρισμό. Σίγουρα οι φωτιές δεν παίρνουν από μόνες τους. Κάποιοι τις βάζουν. Έχουμε κάποιες ενδείξεις. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα, καταλαβαίνετε. Υπάρχουν ενδείξεις. Θα το ερευνήσουμε και το πιο πιθανό να έχουμε και αποτελέσματα. Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών και των εθελοντών, η φωτιά από το πρωί βρίσκεται σε ύφεση. Ωστόσο, οι δυνάμεις πυρόσβεσης παραμένουν σε επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο, ενώ έγιναν αρκετές ρήψεις νερού από τα ελικόπτερα που συνέχισαν και σήμερα να πετούν πάνω από τον τόπο της πυρκαγιάς. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Είμαστε ευχαριστημένοι διότι την έχουμε υπό ύφεση. Δεν έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Στο σημείο και σήμερα κινητοποιούνται όλες οι δυνάμεις οι οποίες κινητοποιήθηκαν και την Τρίτη και τη Δευτέρα. Στο μεταξύ, σήμερα συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο της Ιεράπετρας προκειμένου να κάνει αποτίμηση των ζημιών.